Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, πανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα έρχεστο πρόσμε και πεινέτο, ο πιστεύον εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, είδα το ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογάριν πνεύμα Άγιον, ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη. Πολλοί ουν εκ του όχλου άκουσαντες των λόγων έλεγον, ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, άλλοι έλεγον ούτως εστίν ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας ο Χριστός έρχεται. Ουχή η γραφή είπεν ότι εκ του σπέρματος Δαβίδ και από Βηθλέμ της κόμης, όπου είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σχίσμα ούν εν το όχλο εγένετο δι' αυτόν. Την έσ δε ήθελον εξ αυτόν πιάσε αυτόν, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτόν τα σχήρας. Ήλθον υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους, και είπον αυτής εκείνη, γιατί ουκ ηγάγεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος, ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν ούν αυτής οι φαρισαίοι, μη και ημείς πεπλάνιστε, μη της εκ των αρχόντων επίστευσιν εις αυτόν ή εκ των φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως ο μη γινώσκον των νόμων επικατάρατη εισή. Λέγει Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν νυκτός προς αυτόν, εις όν εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούσει παρά αυτού πρώτερον και γνώ ότι ποιεί. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, μη και εσύ εκ της Γαλιλαίας ή. Ερεύνησον και είδε ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας σου και γίγερτε. Πάλινον αυτής ο Ιησούς ελάλησε λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ο μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, εχέστο πρόσμε και πεινέτο. Όταν βάζουν ένα σπόρο στη γη, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος, όταν βάζουν ένα σπόρο στη γη για να αναπτυχθεί, πρέπει να τον αγγίξει η δύναμη της ζέστης, καθώς και το φως. Όταν φυτεύουν ένα δέντρο, πρέπει να το αγγίξει η δύναμη του ανέμου, για να το κάνει δυνατό να ριζώσει. Όταν κάποιος φτιάχνει ένα σπίτι, αναζητεί τη δύναμη της προσευχής, για να το καθαγιάσει. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έσπηρε τον πολυτιμότερο σπόρο στον αγρό αυτού του κόσμου και χρειαζόταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος να τον αγγίξει, να τον ζεστάνει και να τον φωτίσει για να αναπτυχθεί. Ο Υιός του Θεού φύτεψε το δέντρο της ζωής στους άγριους και καλλιέργητους αγρούς του θανάτου. Ο δυνατός άνεμος του Πνεύματος του Αγίου ήταν αναγκαίος για να πνεύσει πάνω του και να καθαγιάσει το δέντρο της ζωής.
Η προαιώνια σοφία του Θεού είχε ετοιμάσει τα κατοικητήριά του στις εκλεκτές ψυχές των ανθρώπων και το πνεύμα της δύναμης και της σοφίας του Θεού έπρεπε να κατεβεί στα κατοικητήρια αυτά και να τα καθαγιάσει. Ο θείος νυμφίος είχε διαλέξει την νύμφη του, την εκκλησία των αγνών ψυχών και έπρεπε να κατεβεί το πνεύμα της αιώνιας χαράς και φροσύνης για να ενώσει γη και ουρανό με ένα δαχτυλίδι, να στολίσει την νύμφη με γαμήλια στολή. Όλα έγιναν όπως είχαν προφητευθεί. Ο Κύριος είχε υποσχεθεί πως θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και ήρθε. Ποιος θα μπορούσε να υποσχεθεί την κάθοδο του παντοδυνάμου Αγίου Πνεύματος στη γη, εκτός από εκείνον που γνώριζε πως το Άγιο Πνεύμα θα υπάκουε και θα ερχόταν? Σε ποιον θα έδειχνε τέτοια υπακοή το παντοδύναμο Πνεύμα το Άγιο, εκτός από εκείνον στον οποίον τρέφει τέλεια αγάπη? Αλήθεια, πόσο τέλεια είναι η αγάπη που είναι πρόθυμη να κάνει τέλεια υπακοή. Η τέλεια αυτή αγάπη δεν μπορεί με άλλο τρόπο να εκφραστεί τέλεια παρά μόνο με την τέλεια υπακοή. Η αγάπη είναι πάντα άγρυπνη, πρόθυμη και έτοιμη να υπακούσει στον αγαπημένο. Και από την τέλεια υπακοή προέρχεται σαν ατμός από μέλι και γάλα η τέλεια χαρά που προσδίδει στην αγάπη εξαίσιο κάλος. Όποιος αγαπά υπακούει και όποιος υπακούει χαίρεται με την χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας έχει τέλεια αγάπη προς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός έχει τέλεια αγάπη προς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και το Πνεύμα έχει τέλεια αγάπη προς τον Πατέρα και τον Υιό. Χάρη σε αυτή την τέλεια αγάπη, ο Πατέρας είναι πρόθυμος υπηρέτης του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως ο Υιός είναι του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος. Και το Πνεύμα είναι του Πατέρα και του Υιού. Δεν υπάρχει αγάπη στο δημιουργημένο κόσμο που να μπορεί να συγκριθεί με την αμοιβαία αγάπη των Θείων Προσώπων, όπως και καμιά ανθρώπινη υπακοή δεν μπορεί να συγκριθεί με την αμοιβαία υπακοή τους. «Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω, γεννηθεί το θέλημά σου». Δεν δείχνουν τα λόγια αυτά την τέλεια υπακοή του Υιού στον Πατέρα του? «Πάτερ, εγώ δε είδην, εγώ γνωρίζω ότι πάντοτε με ακούεις». Πάντοτε το γνώριζα και τώρα το γνωρίζω ότι πάντοτε μου ακούεις, είπε ο Χριστός όταν ανάστησε το Λάζαρο. Σε μια άλλη περίπτωση αργότερα έκραξε «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». Ήρθε νουν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι δόξάσου. Δεν δείχνουν τα λόγια αυτά την τέλεια υπακοή του Πατέρα στον Υιό? Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα, λέγει πάλι ο Κύριος. Εγώ δηλαδή θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα στείλει σε εσάς άλλον παράκλητον, άλλον παρηγορητήν θα δώσει σε εσάς για να μένει μαζί σας εις τον αιώνα, αφού εγώ θα φύγω. Όταν δε έρθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Όταν θα έρθει ο παράκλητος, ο παρηγορητής, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εγώ θα στείλω σε εσάς από τον Πατέρα, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνος θα μαρτυρήσει για μένα. Και έτσι έγινε. Την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, κατέβηκε σε εκείνους
που είχε υποσχεθεί ο Υιός. Δεν δείχνει αυτό την τέλεια υπακοή του Πνεύματος στον Υιό? Να ποιος είναι ο σωτήριος κανόνας που συνιστά ο Απόστολος Παύλος σε όλους τους πιστούς. Τι τιμή αλλήλους προηγούμενοι. Να προλαμβάνεται ο ένας τον άλλον ως προς την τιμή και να αποδίδετε εσείς πρώτοι μεγαλύτερη τιμή από ό,τι σας αποδίδουν. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται τέλεια στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Κάθε πρόσωπο προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερη τιμή στα άλλα δύο, όχι στον εαυτό του. Με τον ίδιο τρόπο επιθυμεί με την υπακοή να είναι χαμηλότερα από τα άλλα δύο. Αν δεν υπήρχε αυτή η γλυκιά και αγία προσπάθεια κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος να τιμήσει τα άλλα δύο και να είναι το ίδιο κατώτερο με την υπακοή που πηγάζει από την απεριόριστη αγάπη που διαθέτει ο ένας για τους άλλους δύο, η Αγία Τριάδα θα ήταν ένα αδιαφοροποιητό πρόσωπο. Όμως δεν είναι ένα, αλλά τρία πρόσωπα, διαφορετικά, ξεχωριστά, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του το καθένα. Πλην όμως και οι τρεις είναι ένας Θεός. Γι' αυτό και λέγομεν ότι βαφτιζόμεθα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όχι εις τα ονόματα. Γιατί είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Αλλά έχουν τέλεια αγάπη μεταξύ τους, τέλεια ενότητα, τέλεια υπακοή, κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή θέληση ή μάλλον ταυτή ουσία, ταυτή ενέργεια, ταυτή θέληση. Με την απεριόριστη αγάπη που έχει το Άγιο Πνεύμα, λέει ο Άγιος Νικόλαος Αχρίδος, για τον Υιό, έσπευσε με απεριόριστη υπακοή να εκπληρώσει την επιθυμία του Υιού και κατέβηκε τον ορισμένο χρόνο στους Αποστόλους. Ο Υιός ήταν βέβαιος πως το Άγιο Πνεύμα θα υπάκουε. Γι' αυτό και έδωσε τη συγκεκριμένη υπόσχεση για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. «Καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσεις δε δύναμην εξύπνησους». Να καθίσετε στην πόλη Ιερουσαλήμ και να περιμένετε μέχρι ότου ντυθείτε τη δύναμη που θα έρθει από ψηλά, από τον ουρανό. Και αυτή η δύναμη δεν ήταν παρά η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Μη ρωτήσετε πώς ήξερε ο Κύριος από πριν ότι αυτή η δύναμη σε εξύψους το Άγιο Πνεύμα θα ήθελε να κατεβεί στους Αποστόλους. Ο Κύριος δεν ήξερε μόνο αυτό προκαταβολικά, αλλά και όλα όσα επρόκειτο να γίνουν ως τη συντέλεια του κόσμου, όπως και μετά από αυτήν. Αν όμως εμβαθύνουμε περισσότερο στο συγκεκριμένο περιστατικό, θα δούμε πως η προόραση αυτή και η πρόρηση του Κυρίου για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται μόνο στο εξωτερικό φαινόμενο της καθόδου αυτής. Δεν αγγίζει τη συμφωνία και τη θέληση του Αγίου Πνεύματος να κάνει το θέλημα του Υιού και να κατεβεί. Προτού μιλήσει ο Κύριος για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, γνώριζε ήδη πως είχε την ετοιμότητα και την προθυμία του Πνεύματος για να συγκατατεθεί. Στην πραγματικότητα το Άγιο Πνεύμα μίλησε μέσα από τον Χριστό για την κάθοδό του. Δεν λέει στο Ευαγγέλιο πως ο Χριστός ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Δεν ομολόγησε ο ίδιος ο Χριστός στη Ναζαρέτ πως σε αυτόν είχε εκπληρωθεί η προφητεία του Ισαΐου? «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου είναι κεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε επτοχής, απέσταλκέ με». Το Πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω σε μένα και έχω χρηστεί με αυτό και έχω αποσταλεί
για να φέρω το χαρούμενο άγγελμα εις τους φτωχούς, το άγγελμα της σωτηρίας, της νίκης κατά του θανάτου, σε όλους αυτούς που ήταν πτωχοί ως προς την χάρη, αποστάτες και απόμακροι από τον Θεό. Είναι σαφές πως ο Υιός, λέει ο Άγιος Νικόλαος, βρίσκεται σε αδιάλειπτη επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, όπως και με τον Πατέρα, με αμοιβαία αγάπη και υπακοή. Αυτό είναι πρότυπο και για τη δική μας ζωή. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το δόγμα και μάλιστα το δόγμα της Αγίας Τριάδος για τη ζωή μας. Όπως τα τρία πρόσωπα έχουν αυτή την τέλεια υπακοή, την τέλεια αγάπη, έτσι και εμείς καλούμαστε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη μικρή Εκκλησία που λέγεται Οικογένεια, μέσα στο μοναστήρι, να γινόμαστε ένας. Ενώ είμαστε πολλά πρόσωπα, να γινόμαστε όμως ένα, όπως είπε και ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή, ή να όσοι νεν, να είμαστε ένα πνεύμα, μία ψυχή και μία καρδιά, όπως ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Με αυτή την τέλεια υπακοή που πηγάζει από την τέλεια αγάπη. Το έχρισέ με, που λέγει ο προφήτης Ισαΐας, σημαίνει την πραγματική και ζωντανή παρουσία του Πνεύματος σε κάποιο πρόσωπο. Και αυτό ακριβώς χρειάζεται και για τον καθένα από εμάς, να έχουμε αυτή την χρήση του Αγίου Πνεύματος ενεργό, να έχουμε το Πνεύμα του Άγιο ενεργό, το οποίο λάβαμε με το Άγιο Χρίσμα κατά την βάφτισή μας και την Αγία Χρήση μας. Αυτό το Πνεύμα του Άγιο φυλάγεται ενεργό όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά, όταν μετανοεί, όταν νηστεύει, όταν εγκρατεύεται, όταν προσέχει τις αισθήσεις του, όταν προσεύχεται, όταν προπάντων ταπεινοφρονεί. Αυτό το έχρισέ με σημαίνει την πραγματική και ζωντανή παρουσία του Πνεύματος σε κάποιο πρόσωπο ή υπόσχεται κάποια συνεργασία με το ίδιο Πνεύμα και το Πνεύμα δεν το ξέρει από πριν, ρωτάει ο Άγιος Νικόλαος. Το ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν παρός στον Κύριο, όπως και ότι συμφωνούσε με κάθε λόγο, κάθε πράξη και κάθε υπόσχεση του Ιησού, μαρτυρείται από το σημερινό Ευαγγέλιο. Τι λέγει το σημερινό Ευαγγέλιο? «Εν τη εσχάτη ημέρα, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγουν, εάν της διψά, εχέστο πρόσμε και πεινέτου». Τι σημαίνει αυτή η φράση? Το ιστήκη είναι υπερσυντέλικος με σημασία παρατατικού, λέγει ο μακαριστός ερμηνευτής Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Σημαίνει ή ήταν παρόν ή στεκόταν. Μάλλον έχει τη δεύτερη σημασία, στεκόταν. Και μεταφράζουμε, κατά την τελευταία ημέρα της εορτής, τη μεγάλη, ο Ιησούς στεκόταν και φώναξε δυνατά, «Εάν κανείς διψά, να έρθει σε μένα και να πιει». Η τελευταία ημέρα της εορτής, της σκηνοπηγίας, γιατί για αυτή την εορτή πρόκειται, η Ιουδαϊκή εορτή, αυτή η τελευταία ημέρα χαρακτηρίζεται μεγάλη λόγω της μεγάλης λαμπρότητάς της. Πιθανότατα ήταν η 8η ημέρα. Αυτή την ημέρα ο λαός εγκατέλειπε τις σκηνές και ως λιτανευτική πομπή μετέβαινε στο ναό και από εκεί ο καθένας επέστρεφε στο σπίτι του. Ήταν η εορτή αυτή της σκηνοπηγίας που κρατούσε 7 ημέρες και οι Εβραίοι έμεναν σε σκηνές εις ανάμνηση της διαβιώσεώς τους εις την έρημο.
Επίσης, την τελευταία ημέρα της σκηνοπηγίας μετέβαιναν στην κολυβήθρα του Σιλοάμ για να αντλήσουν νερό, το οποίο έχειναν ως σπονδί επάνω στο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που βρισκόταν στο ναό του Σολομόντος. Κατά τη τελετή αυτή ο ιερεύς, κρατώντας χρυσό δοχείο γεμάτο από νερό, ανέβαινε στο θυσιαστήριο και έκανε τη σπονδή χύνοντας το νερό προς δυσμάς. Κατόπιν στρεφόταν προς ανατολάς και συμπλήρωνε τη σπονδή. Συμπλήρωνε τη σπονδή αδειάζοντας δύο αργυρά δοχεία γεμάτα από ίνο. Κατά τη διάρκεια δε της σπονδής ο λαός έψαλε κάτω από τους ήχους κυμβάλων και σαλπίγκων. Η τελευταία αυτή είχε χαρακτήρα συμβολικό. Υπενθύμιζε τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς τον Ισραήλ στην έρημο και ειδικότερα τη θαυματουργική ανάβληση και αναπήδηση νερού από τον βράχο. Από αυτή την τελετή ο Ιησούς έλαβε αφορμή και είπε τους λόγους του παρόντος και του επομένου στίχου. Ο Ιησούς συστήκη και έκραξε, στεκόταν και φώναξε δυνατά. Συνήθως ο Ιησούς δίδασκε καθήμενος, αλλά στην παρούσα περίπτωση δίδαξε όρθιος. Επίσης δίδαξε υψώνοντας τον τόνο της φωνής. Γιατί? Για να τον βλέπει και να τον ακούει καλά ο λαός. Για να δείξει τη μεγάλη σοβαρότητα των λόγων του. Γιατί είχε μεγάλη ένταση στην ψυχή του. Γιατί είχε μεγάλο πόθος σωτηρίας των ανθρώπων. Επιπλέον ο Χριστός με την όρθια στάση του και την ισχυρή φωνή του έδειχνε την παρησία του, αποδείκνυε ότι δεν φοβόταν τους εχθρούς του. Οι δειλοί κρύβονται και σιωπούν ενόχως. Ο Χριστός όρθωνε το ανάστημά του απέναντι των θανασίμων εχθρών του και διακήρυτε τις μεγάλες και σωτήριες αλήθειες, γεγονία και στεντορία τη φωνή, με δυνατή φωνή. Πόσοι από τους σημερινούς κήρυκες του Ευαγγελίου, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ορθώνουν το ανάστημα και υψώνουν τη φωνή απέναντι των θανασίμων εχθρών. Οι γνήσιοι κήρυκες τα ρήματα της ζωής εξαγγέλουν με αφοβία απέναντι του θανάτου. Οι δε δειλοί τρέμουν και τη σκιά τους. Αλλά και πόσοι από τους χριστιανούς γενικώς έχουν το θάρρος της ομολογίας της πίστεώς τους. Εάν της διψά, λέγει ο Χριστός, εάν κανείς διψά. Τι σημαίνει αυτό? Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο Κύριος δείχνει ότι την πνευματική δίψα, τη δίψα για τα πνευματικά και τα αιώνια αγαθά, δεν αισθάνονται όλοι, αλλά μερικοί, ολίγοι. Δεν δίψουν όλοι τα αιώνια αγαθά, τη Βασιλεία του Θεού. Τη σωματική δίψα αισθάνονται όλοι ανεξαιρέτως. Γιατί δεν αισθάνονται όλοι και την πνευματική δίψα? Διότι η αμαρτία και η απιστία συμπνίγουν και καταστρέφουν το αίσθημα της πνευματικής δίψας. Όσοι δεν πρόσεξαν τη ζωή τους, όσοι δούλεψαν συστηματικά στην αμαρτία, όσοι για την δικαιολόγηση της φαυλότητάς τους αρνήθηκαν τις πνευματικές αξίες, όσοι σκληρύνθηκαν, πορώθηκαν και κατάντησαν ανέστητοι, πώς να αισθανθούν πνευματική δίψα, πώς να επιθυμήσουν ανώτερα πράγματα? Οι ανέστητοι πνευματικώς μοιάζουν με τα ζώα, τα οποία μόνο σωματική δίψα αισθάνονται, όχι και πνευματική. Ζωώδης υπάρξης οι ανέστητοι άνθρωποι. Ο Θεός να μας φυλάει από αυτή την αναισθησία. Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο, φωνάζει ο Ιησούς. Δεν λέει όποιος διψάει να πάει στο Θεό και να πιει, αλλά λέει όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει.
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ή ο προφήτης Μωυσής ή ο Απόστολος Παύλος δεν θα έλεγε ποτέ όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πει. Όλοι θα παρέπεμπαν στο Θεό που είναι πηγή ύδατος ζώντος. Ο Ιησούς δεν παραπέμπει στο Θεό αλλά καλεί τους διψασμένους προς τον εαυτό Του για να πιούν και να ξεδιψάσουν. Διότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος, εν ανθρωπίσας. Όπως ο βράχος την εποχή του Μωυσή έδωσε νερό και έπιε και ξεδίψασε ο λαός, έτσι ο Χριστός είναι άλλος βράχος, πνευματικός, που δίνει άλλο νερό, πνευματικό, για να πίνει και να ξεδιψάει ο άνθρωπος, που διψάει την αληθινή ανάπαυση και ευτυχία. Εκείνος ο βράχος της Παλαιάς Διαθήκης που χτύπησε ο Μωυσής και βγήκε νερό συμβόλιζε τούτο το βράχο της Καινής Διαθήκης, το Χριστό. Κατά το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου ο Χριστός είναι ο αληθινός ναός. Κατά το τρίτο κεφάλαιο είναι ο αληθινός χάλκινος όφης που έπρεπε να υψωθεί για να μας θεραπεύσει. Κατά το έκτο κεφάλαιο είναι το αληθινό μάνα, ο όντος ουράνιος άρτος. Κατά το παρόν έβδομο κεφάλαιο είναι ο αληθινός βράχος, ο οποίος δίνει το ζωντανό νερό. Και κατά το 19ο κεφάλαιο είναι ο αληθινός πασχάλιος αμνός. Οι τύποι της Παλαιάς Διαθήκης πραγματοποιούνται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός δίνει στους διψασμένους αθάνατο νερό για να πιούν και να ικανοποιήσουν τη δίψα τους με ύψιστη και αιώνια ικανοποίηση. Και ποιο είναι αυτό το αθάνατο νερό? Δεν είναι άλλο παρά το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του Παναγίου Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όποιος πει από αυτό το νερό ξεδιψά για πάντα. Αλλά όταν ο Χριστός πάνω από το Σταυρό, φλογιζόμενος μέσα στο καμίνι, το απεριγράπτου πόνου είπε διψώ, παρατηρεί ο μακαριστός Νικόλαος, εμείς οι άνθρωποι, αντί για λίγο κοινό νερό, του προσφέραμε όξος, ξύδι. Τόσο φιλάνθρωπος είναι ο Χριστός και τόσο απάνθρωποι είμαστε εμείς. Πόσο διψασμένος έρχεται προς τον Χριστό για να πιει και να ξεδιψάσει? Έρχεται δια της πίστεως. Γι' αυτό στον επόμενο στίχο ο Χριστός ομιλεί για πίστη στο πρόσωπό Του. Τι λέγει? «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος». Συντακτικός ο λόγος παρουσιάζει ανομαλία. Ομαλότερος θα ήταν εάν αντί της ονομαστικής «ο πιστεύων» είχε δοτική, δηλαδή «το πιστεύοντι εις εμέ». Αλλά τώρα η ονομαστική κάνει το λόγο ζωηρότερο. Τέτοια δε σύνταξη είναι συνήθις και στους κλασικούς. Τελείως δε ομαλός θα ήταν ο λόγος εάν μετά τη φράση «καθώς είπεν η Γραφή» υπήρχε η φράση «συμβήσετε τούτο, θα συμβεί αυτό» ή «γεννήσετε τούτο» ή «θα γίνει αυτό» ή «έστε τούτο». Τώρα ο λόγος είναι ελλειπτικός. Η φράση «καθώς είπεν η Γραφή» συνδέεται προς την επόμενη φράση του στίχου «ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος». Η λέξη «κοιλία» ισοδυναμεί προς τη λέξη «καρδία», όπως στον 39ο ψαλμό. Εδώ ο Ιησούς λέγει «ποταμοί εκ της κοιλίας ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος». Στο 18ο κεφάλαιο των παροιμιών, στον 4ο στίχο, λέγεται «Ίδωρ βαθύ λόγος εν καρδία ανδρός, ποταμός δε αναπηδεί και πηγή ζωής». Και παραβάλλεται με
το χωρίο της Σοφίας Σιράχ, που είναι στο 50ο κεφάλαιο, 27ο στίχος, ανόβλησε σοφίαν από καρδίας αυτού. Και μεταφράζουμε το στίχο, όποιος πιστεύει σε μένα, όπως είπε η Γραφή, από την καρδιά του θα ρεύσουν ποταμοί ζωντανού νερού. Μεταφράζουμε και αλλιώς, σε εκείνον που πιστεύει σε μένα θα συμβεί, όπως λέγει η Γραφή. Τι θα συμβεί? Από την καρδιά του θα ρεύσουν ποταμοί ζωντανού νερού. Ο πιστεύων εις εμέ, λέγει ο Ιησούς. Δεν λέγει ο πιστεύων εις τον Θεόν, διότι ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Ακριβώς γι' αυτό ο Ιησούς είναι αντικείμενο πίστεως, διότι είναι Θεός. Είναι δε και άνθρωπος Μεσσίας. Και πίστη στον Ιησού σημαίνει δύο πράγματα. Πίστη στη μεσσιακή ιδιότητά Του και στη θεότητά Του. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο λυτρωτής, αλλά και ο τέλειος Θεός. Ως προς τη φράση «καθώς είπεν η Γραφή», γεννάται το ερώτημα «πού είπε η Γραφή?» «Το ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Βεβαίως σε κανένα μέρος της Γραφής, τουλάχιστον όπως την κατέχουμε σήμερα, δεν περιέχεται ρητός αυτός ο λόγος. Περιέχεται όμως στη Γραφή η θελκτική έννοια και εικόν της αναπηδήσεως από την καρδιά του ανθρώπου αυθόνου, όπως ο ποταμός και ζωντανού νερού. Είδωρ βαθύ λόγος εν καρδία ανδρός, ποταμός δε αναπηδεί και πηγή ζωής, λέγει στο 18ο κεφάλαιο των παροιμιών, στο 4ο στίχο. Αυτή τη θελκτική έννοια και εικόνα της Αγίας Γραφής χρησιμοποιεί εδώ ο Ιησούς με λεκτική ελευθερία, όχι βεβαίως ως προφητεία, αλλά απλώς για να δείξει τι πρόκειται να συμβεί σε όποιον πιστεύει στο όνομά Του. Θα αναβλήσει από την καρδία Του το ζωντανό νερό, η χάρις του Θεού, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Άξιο παρατηρήσεως ότι ο Χριστός δεν λέγει «ποταμός εκ της κοιλίας αυτού ρεύσει», αλλά λέγει «ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν». Ο πληθυντικός ποταμί σημαίνει την αυθονία, την πλημμύρα της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, για το οποίο ομιλεί εδώ ο Ιησούς, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής στο στίχο 39, όπου εκεί λέγει «τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, ου έμελον λαμβάνει, οι πιστεύοντες εις Αυτόν». Είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα πρόκειτο να λάβουν αυτοί που θα πιστέψουν εις Αυτόν. Ο θελκτικός λόγος του Ιησού για τον πιστό ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος πραγματοποιείται στη ζωή όλων βεβαίως των Αγίων, αλλά περισσότερο η πραγματοποίησή του φαίνεται στη ζωή των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας και μάλιστα στη διδασκαλία τους. Από τους Πατέρες δε της Εκκλησίας, ο θελκτικός λόγος του Χριστού κατά τον πανηγυρικότερο τρόπο πραγματοποιείται στη διδασκαλία του Χρυσοστόμου. Όντως από την καρδιά του μεγίστου αυτού Πατρός Εκκλησίας έρευσαν ποταμοί, πελαγίζοντες ποταμοί Θείας Σοφίας που καταρδεύουν τους αιώνες και την Οικουμένη. Πελαγίζοντες ποταμοί Θείας Σοφίας έρευσαν από την καρδία του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, αλλά και από όλους τους Αγίους. Αλλά σπουδαιότερο θέμα στον εξεταζόμενο στίχο είναι η έννοια της φράσεως «είδωρ ζών», ζωντανό νερό. Οι ερμηνευτές νομίζουν ότι η μετοχή ζών αυτής της φράσεως έχει μεταφορική σημασία. Σημαίνει δηλαδή ότι το είδωρ χαρακτηρίζεται ως ζών με την έννοια ότι είναι πηγαίο, αναβλύζει, κινείται, ρέει. Αλλά αυτή η γνώμη σε εμάς δεν φαίνεται ορθή. Η φράση «είδωρ ζών» δεν έχει την έννοια «είδωρ που ρέει», γιατί αυτή η έννοια περιέχεται πλουσίως στη φράση
που τα μη εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι. Και ασφαλώς ο Ιησούς με τις δύο αυτές φράσεις δεν ήθελε να πει ποταμοί από την καρδιά του θα ρεύσουν, ύδατος που ρέει. Τέτοια έκφραση θα ήταν αστεία, αστεία ταυτολογία. Η μετοχή ζών έχει κυριολεκτική έννοια, όχι μεταφορική. Ομιλώντας ο Χριστός για είδωρ ζών, ομιλεί παραδόξως. Δεν εννοεί είδωρ που ρέει εν αντιθέσει προς το στάσιμο είδωρ, αλλά είδωρ ζωντανό, πραγματικός ζωντανό, εν αντιθέσει προς το κοινό είδωρ που είναι νεκρό. Άρα μιλάει για κάποιο άλλο νερό, για κάποιο άλλο είδωρ. Είδωρ ζών, ζωντανό, όπως ρητά λέγει στον επόμενο στίχο, είναι το Πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιου. Όχι απλώς ως χάρη, αλλά ως πρόσωπο, ως ο ένας της Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα λέγεται είδωρ μεταφορικά για τη σβήνει την πνευματική δίψα των πιστών και καταρδεύει τις καρδιές του, τις καρδιές των πιστών. Λέγεται δε και ζών γιατί είναι όν ζωντανό πρόσωπο, το ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητας. Η φράση είδωρ ζών έχει την ίδια σημασία και στο τέταρτο κεφάλαιο, στο δέκατο στίχο, στο λόγο του Χριστού προς τη Σαμαρίτιδα. «Ή ήδη στην δωρεάν του Θεού και τίσε στην ολέγον σι δώσμη ποιήν, σι αν ήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών». Εάν ήξερες ποια είναι η δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου μιλάει και σου λέγει να μου δώσεις να πιω, εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζών είδωρο, το ζωντανό νερό, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιου. Σύμφωνα με τον προηγούμενο στίχο, τον 37, όποιος διψάει έρχεται στο Χριστό, πίνει από το νερό που παρέχει ο Χριστός και έτσι ικανοποιεί τη δίψα του. Σύμφωνα δε προς τον παρόντα στίχο, 38, ο πιστός ο οποίος πίνει από το νερό του Χριστού γίνεται και αυτός πηγή, από την οποία αναβλύζουν ποταμοί, άφθονο ζωντανό νερό, για να πίνουν και να ικανοποιούν τη δίψα τους και άλλοι. Ο πιστός λαμβάνει από τον Χριστό τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος για να ευτυχήσει ο ίδιος και τη μεταδίδει σε άλλους για να ευτυχήσουν και εκείνοι. Ο πιστός δεν είναι φιλαυτός, αλλά φιλάδελφος, γιατί προηγουμένως βέβαια έχει γίνει φιλόθεος. Ο φύλαυτος δεν μπορεί να λάβει Πνεύμα Άγιο και όποιος δεν μεταδίδει σε άλλους χάρισμα πνευματικό, αυτός δεν έχει Πνεύμα Άγιο. Ένας ερμηνευτής παρατηρεί, όπου υπάρχει το Πνεύμα, ρέει αυθόνος προς τα εμπρός. Εάν δεν υπάρχει άφθονη εκχύληση και ροή, ασφαλώς ούτε Πνεύμα υπάρχει. Φοβερός λόγος. Απ' τις καρδιές των Αγίων, πραγματικώς ξεχύλιζε η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Το έβλεπε κανείς τα λόγια τους. Πέστε τους να μην μιλούν έξω. Το έβλεπε κανείς τα λόγια τους, στα αισθήματά τους, στις ενέργειές τους, στις δραστηριότητές τους, σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής τους. Χαρισματικής, ευεργετικής προς τους άλλους και Αγίας ζωής. Πάλι συνεχίζουν. Απ' τις δικές μας καρδιές ξεχυλίζει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Εμείς γινόμεθα για τους άλλους πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Γινόμαστε. Ο Απόστολος λέγει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας για να δούμε αν είμαστε στην πίστη. Συναφώς μπορούμε να πούμε να εξετάζουμε τους εαυτούς μας για να δούμε αν έχουμε Πνεύμα Άγιο. Λέγουμε συναφώς, γιατί για να έχουμε Πνεύμα Άγιο πρώτα πρέπει να έχουμε πίστη. Μήπως είναι ψευδαίσθηση ότι έχουμε πίστη? Μήπως είναι ψευδαίσθηση ότι έχουμε Πνεύμα Άγιο? Πού είναι τα έργα της πίστεως?
Πού είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος? Ο καθένας σας εξετάσει τον εαυτό του. Κύριε, είμαι πτωχή πνευματικός, πολύ πτωχή. Πρόσθεση μην πίστη και δώσει μην Πνεύμα Άγιον, Κύριε. Κάνε να αισθανόμεθα εντός των καρδιών μας το Πνεύμα του Άγιον να αναπηδά ως είδωρ, είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιον, και να εκχύνεται προς τα έξω επ' ευεργεσία των αδελφών. Ας ακούσουμε αυτά τα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, και ας έρθουμε η συνέστηση των δωρεών του Θεού, αλλά και του δικού μας καθήκοντος και του δικού μας προορισμού. Άραγε, εμείς έχουμε ενεργό μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και ποια είναι η απόδειξη ότι αυτό θα υπερεκχυλίζει, θα φαίνεται και προς τα έξω και θα γίνει ένα ποτάμι το οποίο θα ξεδιψά και πολλούς άλλους. Αν υπάρχει όντως Άγιο Πνεύμα μέσα μας, αυτό θα φαίνεται και προς τα έξω. Ας αγωνιστούμε να έχουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα, τη χάρη του Παναγίου Τριαδικού Θεού. Και σήμερα που είναι η εορτή της Αγίας Τριάδος, η φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος και η έκχυσης αυτού εις τους Αγίους Αποστόλους, ας γίνει μια αφετηρία και για τη δική μας πνευματοποίηση, για τη δική μας ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.